Κορινθίους επιστολή β' κεφάλαιο 19 εδάφιο. Δεύτερο κεφάλαιο 19 εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους. Άρα λοιπόν δεν είστε ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και Αγίοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή στην αρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Και να πάμε και στη σελίδα 1047, να διαβάσουμε την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής Α, 4ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Δέλτα 13, 4-13. Δε θέλω δε να αγνοείτε, αδελφοί, περί των κεκοιμένων, για να μην λυπείστε, καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα, διότι αν πιστεύομεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει με ταυτού. Διότι τούτο σας λέγομεν διά του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δε θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και αποθανώντες εν Χριστώ, θέλουσιν αναστηθεί πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν, θέλομεν να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα, και το θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτίου τός έρχεται. Επειδή όταν λέγω στην ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς αιωδίνες εις την κοιμονούσαν και δεν θέλουν συνεκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η μέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντα εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμεθα νυχτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν, ας μην κοιμόμεθα ως και οι λοιποί, αλλά σαν γρυπνόμεν και ας εγκρατευόμεθα. Διότι οι κοιμόμενοι τη νύχτα κοιμώνται και οι μεθύοντες τη νύχτα μεθύωσιν. Αλλά εμείς όντες ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσεν ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ως της απέθανε υπέρ ημών ίνα είτε αγρυπνόμεν είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε. Αμήν. Αυτή λοιπόν είναι τώρα η Εκκλησία του Χριστού, που είναι ένα μεγάλο θαύμα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν είμαστε ξένοι και πάρικοι από την παρουσία του Θεού, αλλά είμαστε συμπολίτες και οικοί, δηλαδή της ιδίας οικογένειας του Θεού. Συμπολίτες σημαίνει έχουμε όλα τα δικαιώματα όπως είχαν την εποχή εκείνη όσοι ήταν Ρωμαίοι πολίτες. Υπήρχαν οι Ρωμαίοι πολίτες που είχαν όλα τα δικαιώματα στο πολίτευμά τους, και υπήρχαν και οι άλλοι που δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όμως όλοι είμαστε συμπολίτες με όλα τα δικαιώματα, ό,τι ισχύει εξ αυτού, συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, καθώς επικοδομούμεθα, και η Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που επικοδομείται. Αν επικοδομούμεθα λοιπόν επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, πού οικοδομούμεθα και πώς οικοδομούμε? Εάν οικοδομούμεθα στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, όντως ακρογωνιαίου λίθου του Χριστού, δηλαδή αν δεν χτίζουμε στην άμμο αλλά χτίζουμε στο βράχο, τότε καθώς όλη η οικοδομή συναρμολογείται και αυξάνεται στην παρουσία του Χριστού, έτσι και εμείς, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, θα συνοικοδομείται, το ξαναλέω, έτσι και εμείς, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά,
θα συνοικοδομείτε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, αλλά είναι και το κατοικητήριον του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, βεβαίως δια Πνεύματος Αγίου. Η Εκκλησία είναι μέγα θαύμα, μοναδικό θαύμα. Για την Εκκλησία δεν την οικοδομούν άνθρωποι, την οικοδομεί ο Χριστός. Και δεν οικοδομείται από λίθους, αλλά από λίθους ζώντες, από πέτρες ζωντανές. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα, που βλέπετε, που ζούμε, που ζείτε, είναι μία οικοδομή που ο Χριστός την κάνει. Και είμαι εγώ μέσα στην οικοδομή αυτή μόνο αν συνοικοδομούμε στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, και ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής μου είναι ο Χριστός. Τότε είμαι κι εγώ μία οικοδομή κατοικητήριων του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός δηλαδή κατοικεί εδώ δια Πνεύματος Αγίου. Σε αυτή λοιπόν την ιδιαίτερη Εκκλησία, που επαναλαμβάνω δεν είναι κατασκευή ανθρώπινη, γι' αυτό και δεν έχει αρχηγούς ανθρώπινους, γι' αυτό και δεν έχει ηγέτες ανθρώπινους. Και όταν ακούτε κάποιους να λένε ο ηγέτης της Εκκλησίας, να ξέρετε ότι αυτή δεν είναι Εκκλησία του Θεού. Και όποιος αποδέχεται για τον εαυτό του ότι είναι ηγέτης της Εκκλησίας, αυτός δεν είναι του Θεού. Έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Δεν είναι προσανατολισμένος στο να προσμένει τον Κύριο. Αλλά οι άνθρωποι είναι προσανατολισμένοι να προσμένουν αυτόν, και αυτός είναι προσανατολισμένος να δει τι θα κάνει. Δεν έχει λυσάρι. Προσπαθεί μόνος του. Γι' αυτό δεν θα λύσει τίποτα. Κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα τα λύνει μόνο ο Χριστός. Μόνο αυτός. Και μας έχει δώσει το δικό του λυσάρι για να βρίσκουμε και εμείς τη λύση. Σε αυτή λοιπόν την Εκκλησία, που είναι ένα θαύμα, οικία του Θεού, οικία του Θεού θα πει συγκοινωνεί, συγκάτοικη, συγγενείς. Αλλά ο Κύριος μας το είπε άλλωστε. Αυτοί είναι οι αδελφοί μου και οι αδελφές μου, που ακούνε το λόγο του πατρός μου και τον κάνουν. Λέει, δεν είναι η μητέρα σου, τα αδέρφια σου που σε ζητάνε? Όχι, λέει, εσείς είσαστε οι αδελφοί μου που ακούτε το λόγο μου και πράτετε αυτόν. Αδελφοί του Χριστού, παιδιά του Θεού, τέλεια συγγένεια αίματος. Τέλεια. Και όχι τώρα, αλλά και στους αιώνες των αιώνων. Σε αυτήν λοιπόν μόνο την Εκκλησία, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θέλω αδελφοί εσείς να λυπήστε όπως λυπούνται οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα, γιατί δεν προσμένουν τον Κύριο, δεν προσκαρτερούν τον Κύριο. Δεν θέλω να λυπήστε, γιατί εσείς έχετε ελπίδα. Έχετε ελπίδα βεβαία και ασφαλή σε μια υπόσχεση του Θεού βεβαιωμένη με θόρκου. Εγώ όμως σε αυτόν φωνάζει ο Θεός χιλιάδες χρόνια τώρα. Ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Και το λέει σε αυτούς που έχουν την προκειμένη ελπίδα και είναι εκ των κληρονομούντων τας επαγγελίας του Θεού, και δεν είναι ξένοι και πάρικοι, αλλά είναι συμπολίτες και οικοί του Θεού. Και το ερώτημα είναι εάν είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Γιατί αν είσαστε όλοι εσείς είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά σκεφτείτε να μην είμαι εγώ. Αν είμαστε όλοι εμείς είναι μεγάλη ευλογία. Αλλά σκέψου να μην είσαι εσύ. Και πώς θα κατανοήσουμε με τα βεβαιότητος ότι ανήκουμε σε αυτό το λαό που επειδή προσμένει τον Κύριο, ο Θεός θα ανανεώνει τη δύναμή τους ώστε να πετάνε σαν αετοί επάνω στο όρος του Κυρίου, ώστε να τρέχουνε
με δύναμη να μην κουράζονται, να μην ατονούν, να μην αποκάμουν τον προκείμενο εις ημάς αγώνα για το βραβείο της ανοκλήσεως. Και πως ξέρω αν είμαι κι εγώ μέσα σε αυτό το λαό που ο Κύριος θα ανανεώνει τη δύναμή του ώστε να περπατάει κατά πάντα και σε όλα τα έργα, τα αγαθά που έχει προετοιμάσει ο Θεός για αυτόν. Η απάντηση είναι: δεν θέλω να λυπήστε όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Θέλω να χαίρεστε γιατί εσείς έχετε ελπίδα. Μα είναι δυνατόν μέσα σε αυτό τον κόσμο τον κακό που όλα γκρεμίζονται, όλοι αποκάμουν, όλοι ατενούνε, όλοι ζουν με χάπια αντικαταθλιπτικά, είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το κακό της προσωπικής μου, της προσωπικής σου ζωής να έχεις χαρά? Βέβαια, όταν ο Χριστός θα βάλει μέσα σου τη δική του τη χαρά, ώστε η δική σου η χαρά να είναι πλήρης. Και θα βάλει ο Χριστός μέσα σου τη δική του τη χαρά όταν μένει στην αγάπη του, και μένει στην αγάπη του όταν φυλάς τις εντολές του, όταν περπατάς σύμφωνα με το λυσάρι που σου δώσε ο Χριστός, προσμένοντας τον Κύριο ώστε να ανανεώνονται οι δυνάμεις μας. Δεν θέλω να λυπήστε, αλλά χαίρετε, και πάλι θέλω επιχαίρετε, και πάντοτε χαίρετε. Και πως εκπληρώστε, περπατήστε στις λύσεις του Ευαγγελίου, ώστε ο Χριστός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με τη δική του τη χαρά και η χαρά σας να είναι πλήρης. Εάν σήμερα δεν έχουμε χαρά, χρειαζόμαστε μετάνοια, να μετανοήσουμε. Εμείς φταίμε που δεν έχουμε χαρά, δεν φταίνε τα προβλήματα. Τα προβλήματα μετά πάσης βεβαιότητος θα αυξάνονται, θα πολλαπλασιάζονται και θα γίνονται πιο βαριά στις πλάτες των ανθρώπων που δεν έχουν ελπίδα, που δεν προσμένουν τον Κύριο. Αλλά το μήνυμα δεν είναι μόνο αυτό σήμερα. Το μήνυμα είναι ότι εμείς ζούμε μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, μέχρι οι αποθανόντες εν Χριστώ να αναστηθούν πρώτον και εμείς οι ζώντες εν Χριστώ να μεταμορφωθούμε, ζώντας στον καιρό των οδύνων της εγκυμονούσης. Το μήνυμα είναι σήμερα πως ο τοκετός αυτός για μας θα είναι ανώδυνος. Έχετε ακούσει για ανώδυνο τοκετό? Όλες οι γυναίκες που γεννάνε ψάχνουν και βρίσκουν μέρες για να προχωρήσουν σε ανώδυνο τοκετό. Εμείς δεν θα βρούμε τη λύση του ανώδυνου τοκετού μέσα στο λυσάρι μας? Θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα τον καλό. Να μην αποκάμουμε, να μην ατενίσουμε. Μπορεί να είναι πολύ σοβαρά τα επαγγελματικά προβλήματα, μπορεί να είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα της υγείας, μπορεί να είναι πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρά, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να μην αποκάνουμε. Πρέπει να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όχι με φαντασίες. Όλα θα πάνε καλά, ούτε με παρηγοριές ψεύτικες. Όλα θα πάνε καλύτερα, όχι με τέτοια πράγματα. Με λύσεις που δίνει μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: εσείς αδερφοί, περί των χρόνων και των καιρών δεν έχετε ανάγκη να σας περιγράψει κάτι κάποιος, γιατί εσείς ξέρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται ως κλέφτης τη νύχτα. Δεν τον βλέπεις, αλλά πρέπει να είσαι προσεκτικός να μην σε κατακλέψει ο κλέφτης. Έτσι έρχεται ο Κύριος, έτσι έρχεται η μέρα αυτή. Και το λάθος των ανθρώπων είναι όταν λένε ειρήνη και ασφάλεια, όλα θα πάνε καλύτερα. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει τίποτα δεν θα πάει καλύτερα. Όταν λοιπόν ακούς κάποιον άνθρωπο να λέει μη φοβάσαι, θα βελτιωθούν τα πράγματα τώρα, θα αλλάξουν, θα γίνουν καλύτερα, εσύ να θυμάσαι όταν λένε οι άνθρωποι ειρήνη και ασφάλεια, σε αυτούς έρχεται ευνίδιος όλεθρος. Γιατί? Γιατί δεν προσμένουν τον Κύριο.
γιατί ελπίζουν στην αποκατάσταση των προβλημάτων ανθρώπινα. Προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους μόνοι τους και δεν τα καταφέρουν. Μερικά προβλήματα είναι μικρά και λύνονται, αλλά τα σοβαρά προβλήματα δεν λύνονται. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Λόγος του Θεού ότι σε αυτούς που λένε ειρήνη και ασφάλεια έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, όπως οι εδίνες της εγκυμονούσης, και δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Δεν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Θα αποκάμουνε, θα τονίσουνε, θα τελειώσουνε. Αλλά εσείς αδελφοί δεν είστε μέσα στο σκοτάδι ώστε η μέρα να σας φτάσει ως κλέπτης ενικτή, γιατί εσείς δεν είσαστε στο σκοτάδι. Ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται ως κλέπτης ενικτή, αλλά εσείς δεν είσαστε ενικτοί. Δεν είσαστε στο σκοτάδι ώστε η μέρα του Κυρίου να σας καταλάβει, να σας πιάσει σαν κλέφτης, γιατί εσείς είσαστε πάντες η φωτός και η ημέρας. Άρα εσείς διαφέρετε στην προσμονή του Κυρίου. Εσείς ξέρετε, καθώς ο Χριστός λέγει «Δου εγώ προείπων εις εσάς τα πάντα». Δεν επιτρέπετε εσείς, επειδή είσαστε η φωτός και η ημέρας, η μέρα αυτή που θα έρθει ως κλέφτης ενυχτή να σας πιάσει και εσάς. Γιατί δεν είσαστε στη νύχτα σας, είσαστε στην ημέρα, έχετε φως, βλέπετε, ξέρετε, γνωρίζετε. Όχι το παρελθόν και το παρόν που γνωρίζουν όλοι, εσείς γνωρίζετε το μέλλον. Δεν ελπίζετε στην ειρήνη και την ασφάλεια που λένε οι άνθρωποι, γιατί ξέρετε ότι αυτοί που το λένε, σε αυτούς θα έρθει ευνίδιος όλεθρος, όπως οι οδύνες εγκυμονούσεις, και δεν θα γλιτώσουν. Άρα λοιπόν, επειδή είσαστε η φωτός και η ημέρας και δεν είστε νυκτός και σκότους, μη κοιμόμεθα όπως οι λοιποί. Οι άλλοι που ζουν στο σκοτάδι κοιμώνται. Εμείς να μην κοιμόμεθα, επειδή δεν είμαστε στο σκοτάδι, αλλά αντιθέτως να αγρυπνούμε και να εγκρατευόμεθα. Και η εγκράτεια, αδελφοί αγαπητοί, είναι ένα θαυμάσιο χαρακτηριστικό που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Αυτοκυριαρχία, να μην ταλαιπωρείται από το ξαφνικό κακό. Πειθαρχία. Προγραμματισμός. Και ιδιαίτερα έλεγχος του εαυτού μας. Ο εαυτός μας είναι κάτω από τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου. Δεν έρχονται οι οδύνες ξαφνικά, τις περιμένουμε και προετοιμαζόμαστε. Αυτό λέγεται ανώδυνος τοκετός. Ξέρω ότι έρχονται οι οδύνες και προετοιμάζουμε κατάλληλα για να περάσουν ανώδυνα. Κάθε φορά που έρχεται να περνάει ανώδυνα. Και καθώς προσμένουμε τον Κύριο, ο Κύριος θα ανανεώνει τις δυνάμεις μας σαν του αετού, αλλά και εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Το οποίο μόνο το λυσάρι μπορεί να μας το δείξει. Γι' αυτό εμείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα πώς. Ενδυθέντες το θώρακα της πίστεως και της αγάπης. Δηλαδή ο θώρακας προστατεύει την καρδιά μας από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, να χάσουμε την παρησία μας η οποία έχει μεγάλη μισθαποδοσία. Προστάτευσε τον εαυτό σου από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα τον καιρό των εσχάτων, των κακών των καιρών, των εσχάτων ημερών, με πίστη
στο Λόγο του Θεού και με αγάπη, που είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο σύνδεσμος της τελειότητας. Εάν θέλεις, δηλαδή μας λέει ο Λόγος του Θεού, να περνάνε ανώδυνες οι οδύνες εγκυμονούσεις, γίνε χρήσιμο στο Θεό. Περπάτα με πίστη και με αγάπη προς τους έξω και προς τους μέσα. Εάν βάλεις ένα θώρακα πίστης και αγάπης, πίστης στο Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι ζωντανή γιατί έχει έργα πίστεως, και αγάπης που είναι η δύναμη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Δηλαδή γίνε εκτελεστής του Λόγου που λέγει δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετείτε τους Αγίους, γιατί τότε οι οδύνες θα είναι ανώδυνες για σένα, γιατί σε χρειάζεται ο Θεός να ενισχύεις, να παρηγορείς και να ανανεώνεις τη δύναμη στους άλλους. Σεις οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Εάν θέλεις λοιπόν οι οδύνες να μην πονάνε, υπηρέτησε τους Αγίους, υπηρέτησε τους με όλη σου την καρδιά, αλλά όχι θεωρητικά ούτε εν φαντασία, με έργο πίστης και με κόπο αγάπης, και θα δεις τη διαφορά που θα κάνει αυτός μόνο που δίνει ισχύ στους συντονισμένους και ανανεώνει τη δύναμη των αδυνάτων. Θα δεις ένα Θεό, αυτούς που υπηρετείς, να τους ενισχύει όταν είναι απτομινισμένοι και να τους δίνει δύναμη όταν τη χάνουνε, και εσύ να είσαι με το μέρος εκείνου που εργάζεται υπέρ των ψυχών. Δεν μπορείς να αποφύγεις τις οδύνες εγκυμονούσεις με ανθρώπινες συνταγές. Δεν υπάρχει ανθρώπινη συνταγή. Εγώ δεν θα μιλάω σε κανέναν, εγώ θα κάνω τούτο, εγώ θα κάνω τ' άλλο, εγώ... Αυτά όλα είναι αφροσύνες, άχρηστα. Δεν θα σου προσφέρουν καμία, μα καμία, μα καμία βοήθεια. Δεν θα σε βοηθήσουν στον πόνο σου. Αντιθέτως, όταν μένεις μόνος σου, αγωνιζόμενος για τον εαυτό σου, ο Θεός φεύγει και θα αποκάμεις και θα τονείς μέχρι να καταλάβεις ότι πρέπει να επιστρέψεις σε εκείνον και να κάνεις το δικό του έργο. Πρέπει κάποιος να κάνει το έργο του Χριστού. Και το έργο του Χριστού το κάνει η Εκκλησία, και η Εκκλησία είσαι εσύ. Εάν κάνεις αυτό που θα έκανε ο Χριστός εάν ήταν εδώ μέσα, τότε είσαι από τούτη τη μεριά, από τη μεριά των ανθρώπων που θα βοηθάνε τους ατονισμένους και τους αποκαμωμένους, και η δύναμη του Θεού θα είναι πλήρης δια Πνεύματος Αγίου επάνωτος. Να λοιπόν η συνταγή, η λύση του μεγάλου προβλήματος που λέγονται οδύνες της εγκυμονούσης. Διάλεξε στρατόπεδο. Δεν λέω να φύγεις από την Εκκλησία. Διάλεξε στρατόπεδο μέσα στην Εκκλησία. Θέλεις να είσαι από αυτούς που υπηρετούνται ή θέλεις να είσαι από αυτούς που υπηρετούνε? Είναι επιλογή. Και δεν είναι θέμα δύναμης. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να κάνω. Τίποτα δεν θα κάνεις. Σήμερα θα πούμε ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Θέλω να αλλάξω, σας παρακαλώ ακούστε το αδερφοί μου. Θέλω να αλλάξω στρατόπεδο. Δεν θέλω να είμαι μέσα στην Εκκλησία που θα αυξάνεται και θα δοξάζεται από αυτούς που τους υπηρετούν. Είναι πιο ξεκούραστο. Είναι πιο άνετο.
είναι ανθρωπίνως πιο ελκυστικό. Ξέρεις, θα πει να έχω μια εκκλησία να με υπηρετεί. Αλλά το άλλο είναι πιο ευλογημένο και έχει μισθαποδοσία. Θέλω να είμαι στο στρατόπεδο αυτών που υπηρετούν τους Αγίους. Υπηρέτησε, αδερφέ. Υπηρέτησε, αδερφέ, τους Αγίους της Εκκλησίας. Τον αδερφό που κάθεται δίπλα σου. Υπηρέτησε τονε. Με ποιο τρόπο μπορείς. Και θα δεις πως οι οδύνες σε κοιμονούσεις θα περνάνε από δίπλα σου ανώδυνα. Ανώδυνα. Γιατί θα είσαι εργαλείο στο χέρι του Θεού να ενισχύεις τους ατονισμένους, να βοηθάς τους αδυνάτους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο διάβολος θέλει και κάτι άλλο να κάνει. Δεν αντέχω άλλο, πώς θα φτάσω στον ουρανό, λέει το παιδί του Θεού που αποκάμει. Δεν μπορώ άλλο, όλο εκκλησία δεν το αντέχω άλλο. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός, αφού μας προτρέπει να ενδυθούμε το θώρακα της πίστεως και της αγάπης, ενδυθείτε και την περικεφαλαία της ελπίδας της σωτηρίας. Αδελφοί, μας έχει σώσει ο Χριστός. Είμαστε σωσμένοι. Δεν είμαστε εκ των απολυμένων που δεν έχουν ελπίδα. Είμαστε εκ των σωζωμένων, σε σωσμένων που έχουμε ελπίδα, βεβαία και ασφαλή. Αμήν. Βεβαία και ασφαλή. Δεν σώθηκα, με έσωσε. Και τι θα πει με έσωσε? Από όλα. Από τι? Από όλα με έσωσε. Από ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό του ανθρώπου. Εμένα με έσωσε ο Χριστός, γι' αυτό τον δοξάζω. Από όλα, τα παλιά, τα τωρινά και τα μελλοντικά, με έσωσε ο Χριστός. Το αίμα του τρέχει επάνω μου. Το Πνεύμα του το Άγιο είναι μέσα μου. Και το όνομά μου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Είμαι σωσμένος. Αλληλούια. Ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού του Ζώντος. Δόξα στο Θεό. Δεν αφήνω το μυαλό μου να τρέχει. Να τρέχει έξω από τη σωτηρία που μου χάρισε ο Χριστός. Αλλά το μυαλό μου είναι προσανατολισμένο ότι ο Χριστός με έσωσε. Όχι θα με σώσει. Όχι θα με σώσει. Με έσωσε. Με έσωσε. Με έσωσε, ξαναλέω, και από τα παλιά και από τα τωρινά και από τα μελλοντικά. Με έσωσε από τα μέλλοντα να συμβώσει. Με έσωσε από τις οδύνες της εγκυμονούσης. Με έσωσε. Είμαι του Χριστού. Ο Χριστός είναι δικός μου. Και αν ο Χριστός είναι δικός μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου, αδερφοί? Τι κακό μπορεί να συμβεί σε σένα? Τι είναι αδύνατον εις το Θεό? Με αυτή λοιπόν τη λογική, τη χριστιανική, το θώρακα της πίστεως και της αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της πίστεως, καθώς είναι γεγραμμένο, τώρα δεν μένει παρά πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλυτέρα δε τούτον η αγάπη. Πίστης και αγάπη καλύπτει και προστατεύει την καρδιά μου από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα και η ελπίδα της σωτηρίας μου προστατεύει τους διαλογισμούς μου από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Γιατί? Γιατί έχω πάρει μία απόφαση. Αλλάζω στρατόπεδο σήμερα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Βόηθα με, Πατέρα. Και φεύγω από τους υπηρετουμένους και μπαίνω στους υπηρετούντας. Αμήν.